Παύλου προς Κορινθίους στη δεύτερη, από το κεφάλαιο Ιώτα Α και το εδάφιο 30, σελίς 1026, Ιώτα Α, κεφάλαιο 30 εδάφιο. Εάν πρέπει να καυχαίμαι, θέλω καυχηθείς τα ασθενίας μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ον ευλογιστός στους αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, εφρούρη την πόλη των Δαμασκηνών, λέγον να με θέλων να με πιάσει. Και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθείς σοπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει. Ότι υπάρχει ο τιούτος έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει στον παράδεισον, και ήκουσεν ανεκλάλλητα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Υπέρ του τιού του θέλω καυχηθεί, υπέρ δε με αυτού δεν θέλω καυχηθεί, ημί εις τας ασθενίας μου. Διότι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω εις θεάφρον, επειδή αλήθεια θέλω υπή. Συστέλομαι όμως να καυχηθώ, μη στεχαστεί τίσι σε με ανώτερον τι από ό,τι με βλέπει, ή ακούει τι εξε μου. Και δια να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, μη εδόθη σκόλοψη στην σάρκα, άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον δια να απομακρυνθεί απ' εμού. Και μου είπε, αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, για να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού, όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Έγινα άφρον καυχόμενος, σεις με αναγκάσετε, διότι έπρεπε εγώ να συνιστόμενα από σας, επειδή σου δεν υπήρξα κατώτερος των πραντίστων Αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Τα μεν σημεία του Αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων, διότι κατά τι εμείνατε κατώτεροι των λοιπόν εκκλησιών, ημί ότι αυτός εγώ δεν σας κατεβάρινα, συγχωρήσατε σε μένα την αδικία τα αυτήν. Αμήν. Παύλος, Απόστολος των Εθνών, διώκτης υβριστής και βλάσφημος, μέγας μέχρι τα 37 του χρόνια, ή αν θέλετε μέχρι το 37 μετά Χριστό, μεταξύ των αρχιερέων, των ιερέων, των αρχόντων του Ισραήλ, Ρωμαίος πολίτης, προγνωρισμένος, προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού, διέργων μέγα αποστολικών ενώπιον των εθνών. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, που πραγματικά ήταν μέγας μεταξύ των ανθρώπων και όπως ο ίδιος λέγει προέκοπτεν εις Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλούς συνηλικιώτες μου εν το γέννη μου, περισσότερων ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων, παρόλα αυτά καθ' υπερβολήν εκείνη την περίοδο εδίωκον
την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτόν, αυτήν. Αυτόν τον άνθρωπο όμως, βλάσιμο διώκτη υβριστή, τον είχε προγνωρίσει ο Θεός προκαταβολής κόσμου και όπως ο ίδιος λέει, με έκαμε Απόστολο, αν και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ο Κύριος όμως με έκαμε Απόστολο των Εθνών και με απέστειλε σε όλα τα έθνη άλλα, άρα κοπίασα υπερ πάντας τους Αποστόλους, πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού η κατοικούσα εν εμή. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που μετά τα 37 του χρόνια ξεκίνησε ο Σταυρός, καθώς λέγει ο Κύριος, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, και δέχτηκε ο Παύλος, θα πάρει το Σταυρό του και θα με ακολουθεί. Ο Σταυρός όμως του Παύλου ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Εις πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερων, εις θανάτους πολλάκης, υπό την ουδέων, πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμία, τρεις εραβίστην, άπαξ λιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό, εις τεσσοδιπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εκ των εθνών, ακούτε, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψεραδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και θλίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη και εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Πού να φανταζότανε όταν με απόλυτη εξουσία πήγαινε στη Δαμασκό και ξαφνικά, φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου, τον ετύφλωσε, τον έριξε από το άλογο, τρεις μέρες έμεινε μόνος του, χωρίς να φάει και να πιει, και την τρίτη μέρα, βέβαια και τις τρεις μέρες τον επισκεπτόταν ο Χριστός και του αποκάλυπτε ότι εγώ θα στείλω ένα δούλο μου, τον Ανανία, να προσευχηθεί για σένα για να αναβλέψεις. Και πράγματι την τρίτη μέρα, όχι την πρώτη, όχι σε μισή ώρα, ούτε σε μισή μέρα, ούτε σε 12 ώρες, σε 3-24 πόσο κάνει, σε 3 ημερόνυχτα, χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας ασήμαντος, συγγνώμη για την έκφραση, σημαντικότατος ενώπιον του Θεού, δούλος του Θεού του υψίστου, ο Ανανίας, εκ της Δαμασκού, βλέπει παρόλες τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις που είχε όταν τον διέταξε ο Θεός, ο Χριστός, να πάει να προσευχθεί για αυτόν, ότι αυτός είναι διώκτης και δεν έχει αφήσει κανέναν αδελφό ήσυχο. Ο Κύριος όμως του λέει πήγαινε, είναι σκεύος εκλογής μου. Πω. Και αυτό είναι το μήνυμα της Καινής Διαθήκης. Είσαι σκεύος εκλογής του Χριστού. Αλλά σε μεγάλη οικία υπάρχουν πολλά σκεύη. Εις άτιμον χρήσιν και εις τιμίαν χρήσιν. Είσαι σκεύος εις τιμίαν χρήσιν. Δηλαδή, πραγματικά έχεις υπακοή, ταπείνωση. Μακριά από ετεροδιδασκαλίες, ψευδοδιδασκαλίες, κεραίες απολίας. Πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Πάντοτε μελετών για να μένεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σπούδασον λοιπόν να παραστήσεις κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεόν. Εργάτη ανεπαίσχυτο που να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Σπούδασον, αγωνίσου. Αγωνίσου να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Όχι ότι λένε οι άλλοι, ότι λέει ο Χριστός. Και ο Χριστός δείχνει τη στενή πύλη. Όχι την φαρδιά. Τη στενή πύλη που οδηγεί στην τεθλιμμένη οδό.
αλλά αυτή θα σε πάει στον ουρανό. Γιατί υπάρχει κυφαρδιά πύλη με βρύχωρη οδό που οδηγεί στην κόλαση. Εξήμερα να εκλέξουμε τη στενή πύλη, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τώρα, γνωρίζοντας όλα αυτά, λέει, εγώ λοιπόν, εάν πρέπει να καυχόμαι σε κάτι, δεν θα καυχόμαι στις ευλογίες του Θεού, στο έργο που μου χαρίζει ο Θεός, αλλά στις ασθένειές μου και στις αδυναμίες μου. Γιατί ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογητός εις τους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι, και όλα άρχισαν στη Δαμασκό όταν βρέθηκα και κήρυτα και ο βασιλιάς Αρέτας διέταξε τον Εθνάρχη να φρουρεί την πόλη των Δαμασκηνών για να με πιάσει και να με θανατώσει. Και η πρώτη ταπείνωσή μου, που δεν τη φανταζόμουν ποτέ, ένδοξος μεταξύ των ανθρώπων, ο πλέον μορφωμένος, από μικράς ηλικίας ο πατέρας του τον έστειλε στα Ιεροσόλυμα να μαθητευτεί υπό τους πόδας του Γαμαλιήλ. Γνώστης τέλειος του Λόγου του Θεού. Ευλογημένος. Και όπως διαβάσαμε και ξαναδιαβάζω, περισσότερων ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Όμως αναγκάστηκε εκείνη την ημέρα στη Δαμασκό, όταν άρχισε να μιλάει για τον Χριστό, για να σωθεί, να τον κατεβάσουν οι χριστιανοί μέσα σε ένα κοφίνι από τα τείχη για να γλιτώσει. Και τώρα μπαίνουμε στη συνέχεια, που η συνέχεια έχει δύο καταστάσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι να καυχόμαι, βέβαια δεν με συμφέρει, γιατί αν καυχηθώ θα έρθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Γιατί γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, και δεν λέει εγώ είμαι αυτός, γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, και εδώ αδελφοί θέλω να επιμείνω, ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα σου, ο φυσικός και ο πνευματικός. Ο φυσικός διώκει το πνευματικό. Ο πνευματικός διώκεται υπό του φυσικού. Το θέμα είναι ποιος θα νικήσει. Ποιος θα υπομείνει στην πίστη έως τέλος. Γιατί, επαναλαμβάνω, δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα υπομείνεις έως τέλους στην πίστη, ή θα πλανηθείς, ή θα υπερηφανευθείς, ή θα χάσεις τον δρόμο σου, ή θα σε καταπιεί ο διάβολος. Κύριε, φύλαξέ μας, σε παρακαλώ, γιατί η ψυχή μας όλων βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Προετών 14, δηλαδή 37 χρονών, ή το 37 μετά Χριστό, τον επισκέφθηκε ο Κύριος. 3 χρόνια τον έστειλε στην Αραβία και ο ίδιος ο Χριστός προσωπικά του δίδαξε το Ευαγγέλιο, ώστε το Ευαγγέλιο του να είναι θεόπνευστο, όχι άνθρωπος. Πολύ σοβαρό αυτό. Δεν τον δίδαξε ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Ιωάννης. Ο ίδιος ο Χριστός. Και έχει παρησία να το λέει. Και θεωρώντας τώρα ότι είναι πανέτοιμος για το έργο του Θεού, φτάνει στην Ιερουσαλήμ και εκεί του λέει ο Κύριος, δεν είσαι έτοιμος ακόμη. Χρειάζεσαι χρόνο. Και ίσα ίσα που γλίτωσε και πάλι το θάνατο, πηγαίνοντας στην ιδιωτική του, στην ιδιαίτερη πατρίδα, την Ταρσό, όπου εκεί τον έλεγαν όλοι οι συγγενείς το αιρετικό. Μόνος του. Μόνος του στην Ταρσό. 4 χρόνια. Γιατί έπρεπε να μάθει
την υπομονή, καθώς έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε στο τέλος τις επαγγελίες του Πατρός. Και ξαφνικά, εκεί που περίμενε, με υπομονή, χτυπάει η πόρτα του σπιτιού του και έρχεται ο Βαρνάβας, τον οποίο είχε γνωρίσει ο φίλος του, και του λέει: «Έλα, γιατί ξεκίνησε ο Θεός, εγώ το λέω αυτό, το έργο στα έθνη στην Αντιόχεια, γιατί αυτή είναι η αποστολή σου στα έθνη». Εγώ τα λέω αυτά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν του τα είπε ο Βαρνάβας. «Έλα να με βοηθήσεις στο καινούργιο έργο που άνοιξε ο Θεός». Και εκεί, είτε πριν πάει ή όταν έφτασε, τον επισκέπτηκε ο Θεός, τον πήρε και τον ανέβασε έως τρίτου ουρανού στον Παράδεισο. Και εκεί τον οδήγησε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Και είδε ανεκλάλητα πράγματα. Και άκουσε λόγια τα οποία δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να λαλήσουν. Και πήρε δύναμη. Και έμεινε ένα χρόνο στην Αντιόχεια, κηρύττοντας Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και όταν επέστρεψε, και μάλιστα σε αυτό το χρόνο που έμεινε εκεί, συνέβησαν σοβαρά γεγονότα, ιδιαίτερα με τον Πέτρο στη φυλακή, που τον ελευθέρωσε ο Θεός με έναν άγγελο από τη βαθιά φυλακή. Και όταν επέστρεψε, τώρα πια είναι όλα έτοιμα. Είπε το Πνεύμα το Άγιο: «Χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα πρώτον και τον Παύλο ύστερα για το έργο το οποίο εγώ τους έχω εκλέξει». Αλλά το πρόβλημα είναι, εξέλεξε τον Βαρνάβα πρώτο και τον Παύλο, αλλά ποιος έμεινε? Είναι δυνατόν ο Βαρνάβας, ο Υιός Παρηγορίας, να μην σταθεί σαν την αστήν? Όλα είναι θέμα υπερηφάνειας. Εγώ ξέρω, εγώ αποφασίζω, εγώ είμαι αυτός που θα σου πω, Παύλε, τι πρέπει να κάνεις. Θύμωσε, αγρίεψε και εγκατέλειψε τον Παύλο, δηλαδή εγκατέλειψε τον Χριστό. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Και εξαφανίστηκε από το προσκήνιο του έργου του Θεού ο Βαρνάβας. Και ο Θεός διάλεξε για τον Παύλο ένα σύντροφο, πιστό, φρόνιμο, δούλο, αγαθό, καλό, το Σίλα, αλλά και τον Τιμόθεο. Και έγινε το έργο του Θεού πια τα επόμενα χρόνια. Όμως το μήνυμα δεν είναι αυτό, αν και είναι. Το μήνυμα είναι αυτό το οποίο ομολογεί ο Απόστολος Παύλος εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων, ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή. Είχε πραγματικά υπερβολή αποκαλύψεων. Ο Θεός του μιλούσε δια του Ιησού Χριστού στόμα με στόμα και το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε εις πάσαν την αλήθεια, αποκαλύπτοντάς του τα μέλλοντα. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Μοναδικός άνθρωπος. Αλλά όσο πιο ιδιαίτερος και μοναδικός είσαι, τόσο πιο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει στη ζωή σου. Έπρεπε ο Απόστολος Παύλος να καταλάβει, να πιστέψει, να ομολογήσει ότι παρόλα όσα ο Θεός κάνει με Αυτόν, Αυτός δεν είναι παρά ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, για να μπορέσει ο Θεός να συνεχίσει μαζί του. Μην πει: «Εγώ πήγα Θεσσαλονίκη,
πήγα Βέρεια, πήγα Φιλίππους, πήγα Αθήνα, πήγα Κόρινθο, πήγα Έφεσα. Όχι εγώ, ουχή εγώ, ο Κύριος. Γιατί οι βουλές μου δεν είναι βουλές του Θεού. Αυτά που έκανα δεν είναι αυτά που ήθελα. Αυτά που έκανα ήταν αυτά που ήθελε ο Θεός. Και η οδή μου δεν είναι οδή του Θεού. Και οι αποφάσεις μου δεν είναι δικές μου, είναι οι εντολές του Κυρίου. Άρα τι είμαι εγώ? Μηδέν. Άθλιος και ουτιδανός. Αχρίος δούλος. Γι' αυτό και για να διατηρηθεί η ευλογία του Θεού στη ζωή μου, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός αναγκάστηκε να μου δώσει σκόλοπα άγγελο Σατάν να με ραπίζει στη σάρκα μου. Αναγκάστηκε ο Θεός για το καλό μου. Εγώ δεν το κατάλαβα όμως, λέει ο Παύλος, και προσευχήθηκα μια φορά και λέω, Κύριε, ελευθέρωσέ με, και δεν πήρα απάντηση. Προσευχήθηκα δεύτερη φορά, Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό το μεγάλο κακό, και δεν πήρα απάντηση. Και προσευχήθηκα τρίτη φορά, και ενώ περίμενα να μου πει, σε ελευθερώνω από τον άγγελο Σατάν που σε ραπίζει, άκουσα αυτό που δεν περίμενα να ακούσω. Ότι αυτό ο άγγελος Σατάν που σε ραπίζει είναι η χάρις μου. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Η χάρις μου είναι αυτό. Γιατί? Διότι όταν η χάρις μου είναι σε σένα πλήρης, τότε η ευλογία μου θα είναι απόλυτος. Γιατί αυτό είναι η αιτία της ταπείνωσής σου. Και το κατάλαβε ο Παύλος. Τώρα πρέπει να το καταλάβω κι εγώ και εσύ όμως. Ότι ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας που δεν μας αρέσει είναι χάρις Θεού. Να το ξαναπώ όπως μου το είπε ο Κύριος. Ό,τι επιτρέπω που δεν σ' αρέσει, αυτό και μόνο αυτό είναι η δική μου χάρις. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Έλα σου πω τώρα κάτι. Με άκραν ευχαρίστηση. Μιλάει ο Παύλος, ο Θεός σε μας. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου. Γιατί τότε θα κατοικήσει η δύναμη του Χριστού μέσα μου. Θα καυχηθώ ότι χωρίς το Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι εντελώς αδύναμος. Χωρίς την έπνευση του Παντοδυνάμου δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και τη συμβουλή δεν ξέρω πού να πάω. Τι είμαι? Άθλιος και ουθιδανός, άχρηστος δούλος. Γι' αυτό και ευαρεστούμε. Πού? Στις ευλογίες του Θεού? Όχι. Στην παρουσία του Θεού? Όχι. Στη φιλία του Χριστού? Όχι. Στις αποκαλύψεις του Θεού? Όχι. Στην αλήθεια? Όχι. Στο Ευαγγέλιο? Όχι. Πού ευαρεστήσε? Ακούτε αδερφοί. Στις αδυναμίες μου. Και όχι μόνο αυτό. Στις ύβρις. Με βρίζουνε. Και εγώ χαίρομαι. Στις ανάγκες. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ευαρεστούμε στις ανάγκες. Στους διωγμούς.
Με διώκουν όλοι. Ακόμη και εσείς που έπρεπε να αγαπούμε περισσότερο από εσάς, αγαπούμε ολιγότερο, Κορίνθιοι. Στους διωγμούς, στις στενοχώριες. Μας είπε η χαρά μου να είναι πλήρης, στενοχώριες. Γιατί τις χρειάζεσαι, γιατί τις χρειάζομαι. Για να έχεις πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να κατοικώ εγώ παντοδύναμος Θεός μέσα σου. Για να τρέμεις το λόγο μου, να μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, ώστε να ευαρεστούμε σε σένα. Για να είσαι άνδρας κατά την καρδία μου και να πράττεις πάντα τα θελήματά μου και εν τέλει να μάθεις από μένα. Πρέπει να μάθεις από μένα ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και πώς έγινα πράος και ταπεινός στην καρδιά? Με την ταπείνωση, με τους διωγμούς, με τη σταύρωση, με τους ραβδισμούς, με τη θυσία. Τι είναι αυτό που ευαρέστησε το Θεό στη ζωή μου? Η θυσία μου, όχι για τις αμαρτίες μου, αλλά για τις αμαρτίες των άλλων και, αν το πω πιο καλά, για τις ευλογίες μου. Αυτή είναι η ευλογία που έκαμε ο Θεός σε μένα, η σωτηρία των άλλων. Μέσα από ύβρις, αδυναμίες, ανάγκες, διωγμούς, στενοχώριες, αλλά υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και κατάλαβα ότι μόνο όταν είμαι αδύνατος ενώπιον των ανθρώπων, τότε και μόνο τότε είμαι δυνατός ενώπιον του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Αδύνατος ενώπιον των ανθρώπων. Ύβρις, ανάγκες, διωγμούς, στενοχώριες, αδυναμίες. Αδύνατος ενώπιον των ανθρώπων. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δυνατός ενώπιον του Θεού. Και έτσι τώρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέγει: αναγκάστηκα και έγινα άφρον καυχόμενος, γιατί εσείς να με αναγκάσατε, διότι έπρεπε εγώ από σας να συνιστώ με. Επειδή δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, ενώ είμαι, τι είσαι Παύλο, μηδέν. Και αν ο Παύλος είναι μηδέν, εσύ αδελφέ και εσύ αδελφή και εγώ αδέλφια μου, τι είμαστε? Ο λιγότερον του μηδενός, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο λιγότερον του μηδενός. Αλλά το πιστεύεις αυτό? Το αποδέχεσαι? Και θα κάνω την ερώτηση τη φοβερή. Είσαι βέβαιος ότι είσαι ο λιγότερον του μηδενός? Ή μήπως έχεις καμιά γνώμη ότι δεν έχει ο ελάχιστος πάντων των Αγίων? Αμήν, αδερφοί. Και η προσευχή μας είναι: δώσε μας αυτό το πνεύμα, αδερφοί. Όχι το πνεύμα της Αστίν, όχι το πνεύμα του Σαούλ, το πνεύμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος. Ο ελάχιστος πάντων των Αγίων ήταν ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δηλαδή, επικατάρατος. Πάσο κρεμάμενος επί ξύλου ή το επικατάρατος. Δεν παραπονέθηκε. Κάποια στιγμή βέβαια είπε: ηλί ηλί σαβαχθανή, που σημαίνει
Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Και η αλήθεια είναι ότι ο μοναδικός άνθρωπος τον οποίον ο Θεός εγκατέλειψε ήταν ένας, Ιησούς Χριστός, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Γιατί πάνω σε Αυτόν είχαν μαζευτεί όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων από Αδάμ έως της Βασιλείας των Ουρανών. Επικατάρατος. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότης, αδελφέ μου, φοβερή ερώτηση, αδελφή, να σε εγκαταλείψει και σένα ο Κύριος. Υπάρχει πιθανότης. Θα έλεγα ναι, αλλά ο Χριστός λέει, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε καταλείψω πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, έως συντελείας του αιώνος, με μία προϋπόθεση, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αμήν. Κύριε μου, βοήθησέ μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου, όποιος είναι για βάφτισμα.